Αυτή τη φορά η κακοκαιρία δεν χτύπησε ανελαίητα την Κρήτη. Καταγράφηκαν όμως μεγάλα ύψη βροχής κυρίως στα ανατολικά του νησιού, όπου σημειώθηκαν και πλημμυρικά φαινόμενα. Σε πολλές ορεινές περιοχές, όπως τον Ομαλό και τα Κεραμιά στα Χανιά, εκδηλώθηκαν και χαλαζοπτώσεις. Τα βροχομετρικά και πάλι φαίνονται να είναι πιο υψηλά στα ανατολικά, ενώ τα προγνωστικά έδιναν οι δυτικές περιοχές να υπερτερούν. Παρ' όλα αυτά, σημειώθηκαν αρκετά υψηλά βροχομετρικά, κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Κρήτης. Στο οροπέδιο Λασιθίου έχουμε ξεπεράσει τα 110 χιλιοστά μέχρι τώρα. Εκτιμώ ότι θα έχουμε και άλλες βροχοπτώσεις εκεί. Και εκεί γύρω είναι που σημειώθηκαν ενδεχομένως και κάποια μικροπροβλήματα, διαχειρίσιμα όμως. Και το λέω ότι αυτό είναι ευτυχές εξαιτίας του ότι τα προγνωστικά έδιναν τελείως διαφορετική εικόνα, άρα ο Θεός έβαλε και το χέρι του. Στο άδειο παλιό λιμάνι των Χανίων καταγράφηκαν οι γνώριμες εικόνες με τα κύματα της θάλασσας να φτάνουν μέχρι τις εισόδους των κλειστών καταστημάτων. Οι διελώδεις άνεμοι εξασθένησαν στη διάρκεια της ημέρας, ενώ δεν αναμένονται προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Ακόμα πιο βελτιωμένο θα είναι το σκηνικό του καιρού από αύριο στην Κρήτη, ευνοώντας μάλιστα τη συλλογή του ελαιοκάρπου που σε πολλές περιοχές είναι σε εξέλιξη. Περιμένουμε γενικά ένα φθινοπορεινό σκηνικό του καιρού με νεφώσεις ως επιτοπλίστων ιδιαίτερα στα βόρεια και μπορεί να υπάρχουν πολύ μικρά διαστήματα για κάποια ηλιοφάνεια. Περισσότερο αυτό μπορεί να ισχύσει για νότιες περιοχές. Οι άνεμοι θα διατηρήσουν γενικά τη βόρεια τάση τους με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 5 τοπικά 6 μποφόρ, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας του Σαββάτου θα εξασθενήσουν ακόμα περισσότερο. Ο υδράργυρος ωστόσο θα κάνει βουτιά το Σαββατοκύριακο, πέφτοντας στις ορεινές περιοχές και στην ενδοχώρα κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου. Στις αστικές και παραθαλάσσιες περιοχές η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νότια θα είναι κατά 2 βαθμούς υψηλότερη. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη διατηρείται έτσι αυτό το φθινοπορεινό αλλά και καλό σκηνικό του καιρού, γιατί ευνοεί και τις αγροτικές εργασίες. Σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα, ο Δεκέμβρης θα μπει δυναμικά με ένα σκηνικό απόλυτα χειμερινό.